συνεχίσουμε με το ευχάριστα. Δεν ξέρω αν ακολουθείτε στο Instagram, αν έχετε Instagram και ακολουθείτε την Αγγελική Δαλιάνη. Εγώ χαζεύω πάρα πολύ τις φωτογραφίες που ανεβάζει, τις φάρσες με τον άντρα της. Είναι ένα από τα ζευγάρια που αγαπώ και χτες βρήκατε έναν πολύ ωραίο τρόπο να ανακοινώσετε τον ερχομό του δεύτερου παιδιού σας. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έγινε αυτό μετά την επίσκεψη από τον γιατρό. Είχαμε γυρίσει, είχαμε χάρη πάρα πολύ γιατί όλα πάνε καλά. Το πιο σημαντικό. Ναι, και έτσι όπως κοιτάζαμε τα βιντεάκια, γιατί ο Μάνος ήμασταν στο γιατρό, ήταν με το κινητό. Έχει πάθει μια εξάρτηση με το κινητό, κάνει τα πάντα τώρα όλα τα βιντεοσκοπή, ναι. Και έτσι είχαμε συγκινηθεί πολύ, μας άρεσε και λέμε, εντάξει, ας το μοιραστούμε γιατί ούτως ή άλλως σιγά σιγά φαίνεται. Οπότε... Κυλίτσα όμορφη. Ναι. Πάχινα λίγο. Καθόλου δεν πάχινε. Εσύ είσαι μια πάχινα, κούκλα. Λίγο πάχινα. Δεν ξέρεις πόσο σου πάει. Μου πάει. Και δεν αναφέρομαι τώρα. Αναφέρομαι στο πώς είσαι μέσα και το χαμόγελό σου και δεν ξέρω. Είσαι πολύ ελκυστική. Πάρα πολύ ελκυστική. Βεβαίως. Εδώ είναι ο υπέρηχος. Ναι. Ναι, είναι το. Ξέρεις τι γίνεται. Η τελευταία φορά που είχα πάει στο γιατρό δεν ήταν παιδάκι, ήταν ένα στρογγυλούλι, έτσι μικρούλι. Και να σου πω κάτι, χτες ξαφνιαστήκαμε, γιατί είχα τρεις εβδομάδες και είχαμε πάει και στην Αμερική. Εγώ είχα ξεχάσει κιόλας ότι. Πήγατε ένα ταξίδι με τη Λιβία στη Νέα Υόρκη. Ναι, για διακοπές το Πάσχα. Και γενικά, δόξα τω Θεώ, επειδή πάνε όλα καλά, δεν το αισθάνομαι, το είχα ξεχάσει. Ξεχνιέμαι, η Λιβία μου θυμίζει ότι έχουμε και μωρό. Το είδαμε έτσι στον υπέρχο και τρελαθήκαμε. Και είναι να σου πω κάτι, επειδή έχουν περάσει και 8 χρόνια από τη μικρή. Είναι 8 τώρα η Λιβία. Είναι 8. Νιώθω, το έχω ξεχάσει εκείνο το κομμάτι και τώρα είναι σαν να το ξαναπερνάω. Να το περνάω πρώτη φορά, όχι να το ξαναπερνάω. Σαν να το περνάω πρώτη φορά. Είχαμε μείνει, βλέπαμε, ξέρεις, να κουνάει χεράκια από δαράκια. Και ο Μάνος, δηλαδή, δεν το περίμενα. Γιατί το έχει ξαναδεί, δεν είναι ότι δεν το έχει ξαναδεί με τη μικρή, αλλά. Πω, αυτό έλεγε, είναι παιδί, είναι παιδί. Αχ, πότε έγινες. Μεγάλη συγκίνηση. Ναι, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πότε το μάθατε? Πριν 2 μήνες. Πριν 2 μήνες. Αρχές Μάρτη. Αρχές Μάρτη. Και ήταν κάτι το οποίο, ας πούμε, εγώ θυμάμαι σε συνεντεύξεις, υπήρχε πάντοτε αυτή η πλάκα ότι ο Μάνος ήθελε και εσύ ήσουν πάντα λίγο πιο διστακτική. Γενικά είσαι και πιο... Ήμουνα λίγο διστακτική. Συντηρητική από την ομάδα. Ισχύει αυτό. Όμως ήθελα, δεν είναι ότι δεν ήθελα. Και όταν ρωτάω, παιδιά, θέλω. Αλλά δεν ξέρω γιατί, δεν το έπαιρνα εγώ απόφαση. Έλεγα, αν τύχει όμως, θα χαρώ πολύ. Και αυτό ήταν λίγο τυχερό. Ήταν λίγο. Δωροφυνικό, ναι. Το είχε ζητήσει και η Λιδία από τον Άγιο Βασίλη Δωρωτό. Ναι, το είχε γράψει σε γράμμα. Δηλαδή. Είχε γράψει όλα τα παιχνίδια. Μέσα στα παιχνίδια που ζήταγε, γιατί ζήτησε κάποια παιχνίδια. Είχε γράψει ότι ναι, θέλω και ένα αδερφάκι. Και μάλιστα είχαμε πάει να ψωνίσουμε τα παιχνίδια και του είχα πει: Μάνο, βρέσει, δεν κοιτάμε εδώ, να δούμε και το άλλο. Γιατί ζήτησε και κάτι άλλο. Ένα αδερφάκι θα το έχει πουθενά εδώ. Αστειευόμενη, ας πούμε, ότι εντάξει, δεν ήμουν έτοιμη για κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, τελικά τα πράγματα δεν χρειάζεται να τα πολύ σκέφτησε. Τι ωραία. Mm. Πώς της το είπατε? Απλά. Ότι αυτό που ζήτησε... Όταν το μάθατε κι εσείς. Ναι. Ότι μάλλον αυτό... το πάρω λίγο αλλιώς. Ναι. Θέλω να μου πεις, επειδή ξέρουμε την... Εγώ έχω πει πολλές φορές, είστε από τα αγαπημένα μου ζευγάρια, γιατί με χιούμορ, με αισιοδοξία, κάνετε πλάκα μεταξύ σας. Είστε... Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είστε πολύ αγαπημένοι. Θέλω να μου πεις πρώτα πώς το είπες στο Μάνο. Εγώ. Πώς το πάω. Αυτή τη φορά δεν του έκανα κάτι έτσι παράξενο, του το είπα απλά. Γέλαγα, του λέω φάει, έτρωγε ένα σουβλάκι, του λέω φάει το πρώτο, θέλω να σου πω κάτι. Και αυτός τρόμαξε, νόμιζε ότι κάτι ήθελα να του πω κακό, όχι καλό. Και μου έλεγε πες και είχε αφήσει το σουβλάκι, δεν το έτρωγε. Λέω φάει το πρώτα, του σκοπεί όρεξη μετά και δεν μπορεί να το φάει. Τέλος πάντων και του το είπα και λέει α, ναι. Εντάξει, όλα καλά. Μέχρι να το συνειδητοποιήσει. Δεν το περίμενε καθόλου, του φάνηκε μάλλον πολύ ξαφνικό. Δεν το περίμενε και αυτό. Και εμένα μου φάνηκε ξαφνικό, μην νομίζει. Αλλά ναι, εντάξει, όλα καλά. Και στη Λιβία το είπατε μαζί.
σου. Ναι, το είπαμε στη Λιδία. Της είπαμε ότι αυτό που ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη, ότι αποφάσισε να της το φέρει μέσα στο χρόνο. Γιατί αυτά δεν γίνονται την πρωτοχρονιά όπως ήρθαν τα παιχνίδια. Και πραγματικά δεν περίμενα την αντίδρασή της και όλη της τη συμπεριφορά μέχρι τώρα. Είναι πολύ υπερβολικά χαρούμενη. Είχα την αίσθηση ότι κάπως μπορεί ή να αγχωθεί, ή να ζηλέψει, δεν ξέρω γιατί. Ναι, γιατί μπορεί να το είπε απλώς για να το πει, να μην το είχε καλοσκεφτεί. Όχι, όχι, με έχει αφήσει άναυδη η αντίδρασή της. Δηλαδή το έχει στο μυαλό της συνέχεια. Εγώ το ξεχνάω μερικές φορές, η Λιδία μου το θυμίζει. Μου λέει συνέχεια, τι κάνει τώρα, τι κάνει τώρα, τι κάνει τώρα, κοιμάται, ξυπνάει. Κοίταξε, είναι και σε μια ηλικία τώρα στο 8 που αρχίζει και καταλαβαίνει. Ναι, και μάλιστα μου λέει ότι εγώ είχα ένα άγχος λίγο με τη διαφορά, να σου πω την αλήθεια, και όλα αυτά τα χρόνια έλεγα το, α, περάσαν τώρα τα χρόνια. Ότι τα 8 χρόνια ναι. Είναι πολλά. Ναι, αλλά τελικά νομίζω ότι θα είναι καλά και θα είναι και καλά και για μένα, γιατί νομίζω ότι θα το αναλάβει η Λιδία το παιδί. Θα σε βοηθάει. Ναι, έτσι θεωρώ πιστεύω. Ότι για όλες τις διαφορές... Ήδη υπάρχουν... μου το λέει τώρα. Ναι, υπάρχουν... Είναι πώς τα βλέπεις. Υπάρχουν τα θετικά. Δηλαδή, ας πούμε, στα δίδυμα μεγαλώνουν μαζί, κάνουν παρέα. Λέω τώρα. Ναι, το κάθε τι είναι ξεχωριστό. Τώρα εδώ, επειδή είναι και κοριτσάκι και τα κοριτσάκια τους αρέσουν να παίζουν και με τις κούκλες, δηλαδή αυτό το της φροντίδας και της περιποίησης ενός μωρού, θα της αρέσει και σαν διαδικασία, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Θα δείξει. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήδη μου το λέει κιόλας, ότι δεν θα κάνω εγώ τίποτα, ότι όλοι αυτοί θέλουν να τα κάνουν και τέτοια. Το σκέφτεται πολύ. Ναι, ναι, ναι. Στο σπίτι τα δωμάτια πώς θα είναι, αν θα είναι μαζί. Ναι, ναι. Τα έχει οργανώσει. Όχι, ακόμα δεν το έχει οργανώσει, αλλά το συζητάει όμως. Το λέει. Που θα κοιμάται το μωρό, ότι τι θα κάνει όταν έρχεται από το σχολείο. Να είσαι στο τάδε μέρος όταν έρχομαι από το σχολείο για να βλέπω εγώ το παιδί. Δηλαδή μου λέει κάτι τέτοια. Οργανώνεται. Κορίτσι μου, γλυκό.